Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Άργους διοργάνωσε μια πολύ όμορφη βραδιά, όπου μαθητές και γονείς με τηλεσκόπιο και μέσω προτζέκτορα είδανε τα αστέρια και τη σελήνη. Είναι μια πρωτότυπη βραδιά. Νομίζω ίσως και είναι και η πρώτη τέτοια βραδιά που γίνεται σε κάποιο δημοτικό σχολείο του Άργους. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και με τη δική μου ιδιότητα ως φυσικού και ως ερασιτέχνη αστρονόμου, θα θελήσαμε απόψε να παρουσιάσουμε στα παιδιά και να κάνουμε στα παιδιά και στους γονείς βέβαια μια βόλτα στη σελήνη και γενικότερα στον ένα άστρο ουρανό που θα τους δείξω κάποιες φωτογραφίες. Θα κάνουμε μια online σύνδεση της σελήνης, την οποία θα τη δείξουμε στον προτζέκτορα και θα πούμε 2-3 πραγματάκια για τη σελήνη στα παιδάκια και στους μεγάλους βέβαια. Είναι ο προσωπικός μου εξοπλισμός, ασχολούμαι με την αριστεχνική αστρονομία περί τα 10 χρόνια και παραπάνω. Είναι όλος προσωπικός μου εξοπλισμός και απλά είπα να τον θέσω και στη διάθεση των μαθητών, γιατί όχι, μήπως και κάποιο άλλο παιδάκι παρασυρθεί στις μέρες που ζούμε να δει και αλλιώς τα πράγματα. Να ευχαριστήσω όλους τους γονείς και κηδεμόνες που ήρθαν από το κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου και πάνω απ' όλα τον κύριο οικονόμου, τον Γιώργο, τον φίλο, φυσικό σαν ιδιότητα και πάνω απ' όλα παλιό μαθητή του σχολείου μας, που από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αποφασίσαμε να πάμε μια βόλτα στη σελήνη απόψε με τον εξοπλισμό που μας έχει φέρει ο κύριος οικονόμου εδώ, ο οποίος είναι, θέλω να πιστεύω, εξαιρετικότατος. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στα παιδιά μας κάτι το διαφορετικό, για να μπορέσουν και αυτά με τον τρόπο τους και να δουν και να αποκτήσουν ένα χόμπι μέσα από την τεχνολογία που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σήμερα μαζί μας. Όλα αυτά τα χρωστάμε στον κύριο οικονόμου, θα ήθελα να το τονίσω αυτό και πάλι, ο οποίος ήταν ένας μαθητής του σχολείου εδώ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε στο Άργος, σπούδασε στην Πάτρα, να πούμε και λίγα λόγια για τον Γιώργο. Ύστερα πήγε στην Αθήνα σαν καθηγητής φυσικός και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάλι στο Άργος, ασκώντας το επάγγελμα του καθηγητή φυσικής στο φροντιστήριό του και παράλληλα το μεγάλο χόμπι που έχει με το να κάνει εξερεύνηση στη σελήνη. Επ' ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους με το Σύλλογο Γονέων, τον οποίο συνεργαζόμαστε άψογα 4 χρόνια, δημιουργήσαμε μία βραδιά διαφορετική. Θα παρατηρήσουμε τα αστέρια και ιδιαίτερα το φεγγάρι. Ο κύριος οικονόμου θα μας χαρίσει τις γνώσεις του και τον εξοπλισμό του για να περάσουμε αυτή τη βραδιά όμορφα με τα παιδιά και ελπίζουμε να την απολαύσουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείτε κάτι τέτοιο? Ναι, είναι η πρώτη φορά και ελπίζουμε να έχει επιτυχία. Ήδη ο κόσμος έχει δείξει ενδιαφέρον και προσέρχεται. Στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σχεδόν όλα τα σχολεία κάνουν τις γιορτές απόλυσης, που είναι, αν θέλετε, μια ξεχωριστή μέρα για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές. Είμαι προσκεκλημένος σήμερα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, βέβαια δεν μπορώ να πάω παντού. Όμως εδώ θέλω να δείτε αυτή την ιδιαιτερότητα που όταν την είχαμε επισημάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και βάλαμε ένα πολύ μικρό ποσό για να κάνουμε ένα αστεροσκοπείο, τότε κάποιοι γέλασαν, όπως γέλασαν και για πολλά άλλα πράγματα καινοτόμα που είπαμε. Θέλω να δείξετε, λίγο τους μικρούς μαθητές πώς πραγματικά περιεργάζονται αυτά εδώ τα μηχανήματα και κοιτάζουν αυτή τη στιγμή το φεγγάρι και σε λίγο θα βλέπουν τα άστρα. Και είναι, αν θέλετε, ένα κίνητρο για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον τόπο μας. Αυτό πρέπει να ψάχνουμε, αυτό πρέπει να κοιτάμε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όταν κάποιος που τον έχει ψηφίσει ο λαός και τον έχει βάλει κάπου και τον έχει βάλει για να κάνει δουλειά, κάνει δουλειά, θα πρέπει και όλοι οι άλλοι να είναι μαζί και όχι να ψάχνουν να βρουν αφορμές, ρήξεις, χλέβεις και οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε, δυσμενές για να τον προσβάλλουν, να τον μειώσουν και να σταματήσουν το έργο του. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και από εκεί και πέρα θέλω να πω σε αυτούς τους γονείς και στους μαθητές που τα παιδιά τους είτε αλλάζουν κύκλο μάθησης, δηλαδή από το δημοτικό πηγαίνουν στο γυμνάσιο,
είτε από το γυμνάσιο στο Λύκειο, είτε από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω και στους μαθητές και στους γονείς να έχουν κουράγιο, δύναμη. Τα χρόνια που έρχονται δεν είναι εδώ και τόσο εύκολα, το ξέρουμε όλοι. Να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο, τουλάχιστον το στοίχημα της ζωής να το κερδίσουμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, να είναι όλοι καλά και να προτιμούν τις παραλίες του Δήμου Άργους Μυκηνών.